Καλή χρονιά, φίλοι μου. Τι έγινε όμως, γιατί δεν ακουγόμαστε δυνατά, γιατί δεν ακούγομαι δυνατά, τώρα ακούγομαι δυνατά. Καλή χρονιά, λοιπόν. Ευτυχισμένο το 2020. Καλώς σας βρήκα, αγαπημένοι μου, μου λείψατε. Είχαμε και πολύ καιρό να τα πούμε. Βέβαια, εμένα το 19 με αποχαιρέτησε και μου πήρε και το ένα μου φτερό μου πήρε τον μπαμπίνο μου. Έφυγε ο μπαμπίνος μου παραμονή Χριστουγέννων και γι' αυτό με βλέπετε μαυροφορούσα. Βέβαια η δικιά του χαρά ήταν να μην φοράω μαύρα και έτσι δεν θα το πολυβάλλουμε τα μαύρα. Θα τα φοράμε μόνο γιατί είμαστε μερακλείδες κριτικοί, όχι γιατί μας πονάνε. Εντάξει, αλλιώς να φοράς ένα μαύρο γιατί πενθείς, αλλιώς να φοράς το μαύρο γιατί είσαι έτσι μερακλής και νταλκαδιάρης. Παίζει πολύ. Αγαπημένοι μου φίλοι, σας είπα αυτό τώρα το πόνουμε έτσι για να ξέρετε γιατί χαθήκαμε λίγο-λίγο. Και βέβαια σας είχα υποσχεθεί ότι όπως ξεκινήσαμε το 19 με καινούργια πράγματα, έτσι και συνεχίζουμε και το 20 με καινούργια και ωραία πράγματα. Και ξεκινάει το 20 λοιπόν με μια καινούργια στήλη, να το πω, μια καινούργια αρχή που κάνουμε, μαζί με την πολύ αγαπημένη μου φίλη, γιατί την αγαπώ πάρα πολύ. Είναι ένα θετικό άτομο που νομίζω ότι η άβρα μας ταιριάζει αρκετά. Έχει τα πιο ωραία μαγικά πράσινα μάτια. Δεν είναι τυχαίο αυτό γιατί είναι και η διέστησή της μεγάλη. Και βέβαια σας παρουσιάζω τη φίλη μου την Έφη την Τζιλίδου που είναι ερευνήτρια, αστρολόγος, αριθμολόγος. Αγαπημένη μου, καλή χρονιά, Καλή καλώς ήρθες στο χρονιά. στούντιό Ευχαριστώ μας. πάρα πολύ που με κάλεσε στην εκπομπή σου. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Ανταποδίδω για τα όμορφα τα μάτια. Είναι αμοιβαίο. Να πω λίγα λόγια για μένα για να με γνωρίσει ο Φυσικά, κόσμος. γι' αυτό είσαι εδώ. Είμαι ερευνήτρια αστρολόγος, τελειόφοιτη της σχολής της αστροπαιδείας, της κυρίας Βάσια Κόντι και βεβαίως παρακολουθώ και μαθήματα αριθμολογίας από τον κύριο Μάνο Μικίδη. Ναι. Η αστρολογία είναι ένας έρωτας, ασχολούμαι κάποια χρόνια, απλά τώρα αποφάσισα να το κάνω πιο εμπεριστατωμένα, γι' αυτό και είμαι στη σχολή που προανέφερα. Εγώ εδώ θα ενημερώνω για τα αστρολογικά δρόμενα του κάθε τρέχοντα μήνα. Ξεκινάμε δηλαδή μαζί για να μας Εννοείται, ενημερώνεις. βεβαίως, κάθε μήνα, γιατί οι πλανήτες πάντα έχουν κάποια πράγματα να μας πούνε πολύ σημαντικά. Εγώ θα κάνω το ξεκίνημά μου μπαίνω κανονικά στο θέμα. Μπαίνεις κανονικά στο θέμα, αλλά πριν μπεις, θα ήθελα να μας πεις έτσι δύο λόγια για σένα, ναι. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να ξεκινήσεις από μικρή, Ναι. από τι. Από μικρή. Καταρχήν η αστρολογία είναι έρωτας. Ναι, ασχολούμαι από μικρή, ερασιτεχνικά. Πάντα διάβαζα τα ζώδια. Πάντα με ενδιαφέρε να ξέρω τι, που βαδίζω και πώς, γιατί αυτό γίνεται. Πήγα, έχω παρακολουθήσει κάποια σεμινάρια, απλά επειδή με ενδιέφερε και πάντα αυτό ήθελα να κάνω, αυτό εξάλλου φαίνεται και από το χάρτη μου. Ναι. Οπότε και έτσι και έγινε και μπήκα στον κόσμο αυτό της αστρολογίας, επίσημα, πλέον και πιο εμπεριστατωμένα με τη σχολή. Και βεβαίως υπάρχει και η συνέχεια, αυτό που σας είπα. Οπότε ξεκινάω λιγάκι να σας ενημερώσω για τον τρέχοντα μήνα, τον Ιανουάριο, ο οποίος είναι πάρα πολύ βασικός μήνας. Η είσοδος, μάλλον θα το πω διαφορετικά, ο μήνας ξεκίνησε με την είσοδο του Δία στον εγώ καιρο της 2 Δωδεκάτου. Καλά κοιτάω εδώ, σας κοιτάω καλά. Καλά κοιτάτε, ναι. Ωραία. 2 Δωδεκάτου του 19 και θα παραμείνει ως και τη 19 Δωδεκάτου του 20. Αυτό σημαίνει ότι ευνοούνται τα ζώδια της Γης, δηλαδή τι εννοώ τα ζώδια της Γης, εννοώ Ταύρους, Παρθένους και εγώ καιρος, τους οποίους θα τους δώσω και πάρα πολλές ευκαιρίες. Καθώς επίσης και τα ζώδια του νερού. Τα ζώδια του νερού, να πω για τους φίλους που δεν γνωρίζουν, είναι Σκορπίοι, Καρκίνοι. Κατά περίπτωση βεβαίως θα υπάρχουν κάποια ευνοϊκά πράγματα και κάποια μη. Αυτά θα τα αναλύσουμε λίγο παρακάτω. Τι εννοώ με αυτό. Τώρα, ο Δίας, για να έχετε και μια εικόνα, είναι ένας πλανήτης, στην αστρολογία το θεωρούμε κάτι σαν τον Άγιο Βασίλη. Είναι ο πλανήτης της αισιοδοξίας, της τύχης, της επέκτασης. Μας δίνει δηλαδή πολλά δώρα. Μπαίνοντας λοιπόν στο ζώδιο του εγώ καιρου, που
σε αντίθεση με το 2 εγώ καιρός, είναι ένα ζώδιο ορίων, πρέπει και καθήκοντος, συγγνώμη. Λοιπόν, εδώ λοιπόν παρόλα αυτά ο Δίας θα δώσει τα αντίστοιχα δώρα του, θα επιβραβεύσει αρκετά άτομα τα οποία έχουν δουλέψει σκληρά, γιατί ο εγώ καιρός αυτό υπονοεί, και βεβαίως θα συγχωρέσει και από αυτούς που έχουν κάνει την προσπάθειά τους για να πετύχουν κάποια πράγματα. Μέσα όμως το 20, αυτός ο πλανήτης, ο Δίας, θα αναδρομήσει από τις 13 Τετάρτου και τις 13 Ενάτου του 20. Αναδρομή, τι σημαίνει θα αναδρομήσει? Θα αρχίσουμε να βλέπουμε κάποια πράγματα του παρελθόντος. Mm-hmm. Βεβαίως αυτή τη φάση επηρεάζει αρνητικά τον παρορμητικό σταυρό, εννοώντας δηλαδή κρυούς, ζυγούς και εγώκερους, οι οποίοι έχουν γεννηθεί τέλος Δευτέρου με αρχές Τρίτου δεκαημέρου. Όμως αυτό δεν είναι της παρούσης, θα το αναλύσουμε στην τότε φάση. Εγώ θέλω να πω λίγα πράγματα για τα ζώδια, το τι θα φέρει δηλαδή ο Δίας στο κάθε ζώδιο, έτσι, κάποια πράγματα... Και καλά περιμένουμε από το Δία. Κάποια ναι, λοιπόν. Άρα λοιπόν, ξεκινάμε με τον κρυό, στον οποίο εδώ στην παρούσα φάση δίνει επαγγελματική οργάνωση, όσον αφορά την επίτευξη των στόχων και της καριέρας. Ο εργοδότης μου είναι κρυός, άρα θα έχουμε καλή οργάνωση στο γραφείο μας που δουλεύω. Ναι. Α, ωραία. Ναι, αλλά αυτό για να γίνει, για να επιτευχθεί ο στόχος, θα πρέπει να αφήσουν λίγο τα νεύρα και τις εντάσεις, κάτι που είναι πολύ συνήθες για τους κρυούς. Έτσι, θα είναι δηλαδή, θα πρέπει να είναι πιο focus στην επιτυχία τους, να εστιάσουν εκεί. Τώρα, αυτό βέβαια να συμπληρώσω ότι θέλει και πολλή δουλειά, δεν γίνεται. Καλά, ναι. Απλά είναι ότι ευνοείται, ότι αν το πάρει. Ευνοείς αυτό το κομμάτι, έτσι. Λοιπόν, στα αγγλικά μας τα βράκια, στους Σταύρους, θα τους δώσει την δυνατότητα για οργάνωση και λύση σε νομικά θέματα πρωτίστως. Mm-hmm. Και βεβαίως οι Ταύροι έχουν, τους δίνει τη δυνατότητα και η προοπτική για νέα ξεκινήματα σε εκπαιδευτικό χαρακτήρα, εκπαιδευτικού χαρακτήρος. Και βέβαια να πω ότι οι Ταύροι του τρίτου δεκαημέρου ειδικά, συγγνώμη, είναι πάρα πολύ ευνοούνται πάρα πολύ, γιατί κάνει πολύ καλές όψεις με τον Πλούτονα. Θα εξηγήσω λίγο παρακάτω τι είναι ο Πλούτονας. Έτσι, οπότε μπορούν να πετύχουν πάρα πολλά πράγματα. Τονίζω ειδικά του τρίτου δεκαημέρου. Α, η κουμπάρα μου είναι τελευταία μέρα του 19 σε Μαΐου. Σε αντιθέση με τους Σταύρους του πρώτου δεκαημέρου που βάλλονται από το 19 Μαΐου. Μαΐου είναι η τελευταία μέρα, δεν είναι του Σταύρου. Ναι, στην αλλαγή. Λοιπόν, τώρα πάμε στους διδύμους. Οι διδύμοι είναι πάρα πολύ ευνοούνται πάρα πολύ όσον αφορά το σεξουαλικό τους και την απόκτηση χρημάτων μέσω τρίτων. Δηλαδή χρήματα που τους έρχονται από τους άλλους, αυτό εννοώ, έτσι. Όχι από τη δουλειά τους, από τους άλλους. Τώρα, τα αγγλικά καρκινάκια, τα ευαίσθητα και μουρμούρικα καρκινάκια, όπως λέω εγώ. Μουρμούρικα γιατί είναι μέσα στο παράπονο. Γιατί γκρινιάζουν. Και εγώ το θεωρώ αυτό. Αυτό ισχύει για τα καρκινάκια. Αλλά είναι καλά παιδιά οι καρκίνοι. Λοιπόν, επηρεάζονται λιγάκι οι διαπροσωπικές σχέσεις. Τώρα, τι εννοούμε αυτό. Δηλαδή, όσον αφορά τις σχέσεις με τους άλλους, θα πρέπει λιγάκι αυτό να το προσέξουν, γιατί λόγω και κάποιων άσχημων όψεων που θα έχουν στην πορεία του 20, θα έλεγα ότι αυτό μπορεί να φανεί προσωπικά του καθενός στο χάρτη του, τι εξελίξεις θα. Δηλαδή μπορεί να είναι θετικές, μπορεί να είναι και αρνητικές. Αυτό θα πρέπει να το προσέξω. Κάποιος θα το δούμε όμως λιγάκι παρακάτω. Να κάνουμε μία παύση γιατί τους πήραμε μονότρεμα, να βάλουμε λίγο μουσικούλα. Βεβαίως, να κάνουμε. Και μετά να συνεχίσουμε. Γιατί τα πάμε έτσι πολύ γρήγορα.
Και συνεχίζουμε, Έφη μου, που μου λες, εγώ εντωμεταξύ βάζω και τη μουσική για να εκμεταλλεύουμε τις γνώσεις της και να μαθαίνω κάτι της, κάτι της τα κρυφά. Εντάξει, με εκμεταλλεύεσαι όσο μπορείς. Λοιπόν, να συνεχίσω. Φυσικά. Λοιπόν, να πω λοιπόν τώρα, περνάμε στο Λέο, έτσι, που επανέρχομαι να φέρουμε για το Δία τα δώρα που δίνει δηλαδή στο κάθε ζώδιο, έτσι, για να επανέλθουμε στο θέμα. Λοιπόν, στους λέοντες δίνει τη δυνατότητα να οργανωθούν και να κινηθούν σωστά σε επαγγελματικό επίπεδο. Βεβαίως οι λέοντες χαρακτηρίζονται και από την επιχειρηματικότητά τους. Είναι οι καταξοχήν επιχειρηματίες, είναι στο ζώδιό τους. Διάχοντες του ζωδιακού. Διάχοντες, σωστά το λες, Λυδία μου. Λοιπόν, οπότε τους δίνει αυτή τη δυνατότητα για να πετύχουν πιο εμπεριστατωμένα και πιο οργανωμένα τις φιλοδοξία τους, γιατί είναι και φιλόδοξα ζώδια. Τώρα, θα περάσουμε μετά στον Παρθένο. Ο Δίας εδώ τους δίνει πολύ αισιοδοξία, πολύ χαρά, διασκέδαση, φλερ, αλλά και βεβαίως και κάτι επιπλέον, να αξιοποιήσουν ταλέντα που πιθανότατα να μην τα ξέρουν κιόλας. Θα βγουν κάποια πράγματα στη φόρα που μπορούν να τα επεκτείνουν. Ο ζυγός εδώ, ο Δίας, τους βελτιώνει την ψυχολογία. Οι ζυγοί λιγάκι έχουν κάποια θέματα με το σπίτι και την οικογένεια. Άρα λοιπόν εδώ ο Δίας τους βοηθάει σε αυτό, τους καταπραίνει κάποια πράγματα. Δηλαδή τι εννοώ, τους δημιουργεί ένα ωραίο περιβάλλον. Έτσι, να είναι λιγάκι πιο άνετα, γιατί κάποια θεματάκια υπάρχουν. Και πιο πολλοί θέματα υπάρχουν όσον αφορά το τρίτο δεκαήμερο, το οποίο βάλετε λιγάκι αρνητικά από Κρόνο και Πλούτονα. Τώρα, περνάμε λοιπόν στο Σκορπιό. Ο Σκορπιός εδώ, ο Δίας τον βοηθάει όσον αφορά να καλυτερεύσει το θέμα της επικοινωνίας του. Γιατί ένα θεματάκι εδώ οι Σκορπιοί το είχαν, δεν άνοιγαν πολύ το στόμα τους. Δεν άνοιγαν ή το ανοίγαν πολύ. Όχι, δεν άνοιγαν πολύ το στόμα. Συγγνώμη, εγώ μια Σκορπίνα μένα που δεν βγάζει γλώσσα μέσα τη. Δεν εννοώ ακριβώς αυτό. Απλά εννοώ ότι επειδή οι Σκορπιοί είναι και άτομα που δεν εξωτερικεύονται. Α, αυτό εννοείς. Δεν ανοίγουν το στόμα τους για να εκφράσουν το δικό τους κόσμο. Ο Σκορπιός χαρακτηρίζεται από την εσωστρέφειά του. Δεν είναι το ζώδιο που θα σου ανοιχτεί αμέσως. Ναι. Έτσι, κρατάει λίγο. Οπότε εδώ πέρα λοιπόν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία ώστε να μην υπάρχουν διαμάχες και συγκρούσεις και εντάσεις, έτσι. Τον βοηθάει εκεί, μην ξεχνάμε ότι υπήρχε και ο Άρης στον Σκορπιό, οπότε εκεί αυτό τους έκανε λιγάκι πιο οξύθυμους. Τώρα, για τον τοξότη, εδώ οι τοξότες, περνώντας ο Δίας στον εγώ καιρό, τους δίνει χρήμα. Θα πάνε πάρα πολύ καλά οικονομικά. Αυτό όμως έχει... Για να γίνει όμως αυτό, θα πρέπει να σοβαρευτούν λιγάκι στα εργασιακά τους θέματα, ώστε να έχουν πρόοδο και να πετύχουν το σκοπό τους. Πάντως χρήμα θα έχουν. Λοιπόν, τώρα οι εγώκεροι. Οι εγώκεροι που είναι πάνω τους ο Δίας, ως ευεργετικός πλανήτης που είναι, και το προείπα αυτό, εδώ λιγάκι υπάρχει ένας διχασμός με την έννοια ότι ή θα τους δυσκολέψει πάρα πολύ, ή θα τους ευκολύνει πάρα πολύ. Γιατί τους το κάνει αυτό το παιχνίδι, δηλαδή στους εγώκερους. Οι εγώκεροι, επειδή είναι από τη φύση τους σοβαρά παιδιά, έτσι, είναι γεννημένοι σοβαροί από τη φύση τους, σε κάποια θέματα λόγω των όψεων... Να σου πω κάτι, λένε για τους εγώκερους ότι είναι σοβαροί, σταθεροί κτλ. Μεγαλύτερη γκουμενιά, είδες και άπιστη, δεν υπάρχουν και οι γυναίκες και οι άντρες. Το έχεις ξαναπεί αυτό, ναι. Αλλά αυτό δεν είναι θέμα ζωδίου. Εγώ όσες γυναίκες και άντρες, εγώ και όσες και γυναίκες και άντρες. Και μάλιστα μία συνάδελφός μου που τώρα δεν είναι στη δουλειά, μου λέει, γιατί της έλεγα, και εγώ είχα αυτή την εντύπωση για τους εγώκερους. Και μπήκανε στη ζωή μου οι εγώκεροι, αρχίσανε να μπαίνουν από το 2014 και μετά. Μέχρι το 2014 τους θεωρούσα σοβαρά άτομα, σταθερά, οικογενειάρχες. Δηλαδή όσους γνώρισα από το 2014 που μπήκανε καλά στη ζωή μου, ναι, μεν αν αγαπήσουν είναι μονογονικοί, αλλά είναι άπιστοι. Όχι. Okay. Λοιπόν, κοίτα, οι εγώκεροι καταρχήν είναι τα πιο φιλόδοξα άτομα και εστιάζουν πάρα πολύ στο εργασιακό τους κομμάτι, έτσι, αυτό τους ενδιαφέρει. Εξού και συμβολίζεται από την κατσίκα που αναρριχάται, αυτό. Απ' την άλλη όμως, για να μου λες κάτι τέτοιο, αυτό είναι κατά περίπτωση στο χάρτη του καθενός. Να σου πω κάτι, 10 εγώκερους, ξέρω και οι 10 είναι τέτοιοι.
οι δύο γυναίκες και οκτώ άντρες. Εγώ και Ρίμπο, αυτό που ίσως εννοείς είναι ότι εγώ και Ρίμπο μπορεί να είναι σοβαρή και στο ερωτικό, στο συναισθηματικό και ερωτικό κομμάτι, όμως δεν σημαίνει ότι δεν είναι ερωτική τύπη. Πάρα πολύ κρυφό, ναι, κρυφή ερωτική. Άλλο όμως το ένα, άλλο το άλλο, δεν είναι όμως άπιστη. Για να πεις αυτό πρέπει να φαίνεται και από το χάρτη του καθενός. Άρα κάτι άλλο. Άρα εγώ έχω γνωρίσει όλους αυτούς το χάρτη. Άρα κάτι άλλο θα υπάρχει που θα το ετοίμει αυτό. Γιατί η εγώκερη είναι πολύ σοβαρή, πολύ οραθετημένη. Έτσι δείχνει. Μεγαλώνουν πριν την ώρα τους. Είναι σοβαρά άτομα. Βεβαίως. Και εδώ υπάρχει και το εξής. Οι εγώκεροι φαίνονται πολύ. Μεγαλώνουν πριν την ώρα τους και φαίνονται πολύ μεγάλοι σε νεαρή ηλικία. Και μετά, μικραίνουνε. Από τη μέση ηλικία γίνουν και μικραίνουν. Ναι. Ισχύει αυτό. Ναι, το έχω παρατηρήσει και αυτό. Αυτό το έχουν περισσότεροι εγώ. Προς περιπτώσει. Λοιπόν, συνεχίζω. Για τους υδροχόους, οι οποίοι οι υδροχόοι είναι τα πλέον ανεξάρτητα ζώδια και αγαπάνε την ελευθερία τους και την ανεξαρτησία τους. Εδώ λοιπόν ο Δίας θα το περιορίσει λίγα και αυτό. Απλά θα τους βάλει σε μια διαδικασία να εμβαθύνουν λιγάκι στο ψυχολογικό κομμάτι. Θα εστιάσουμε λιγάκι πιο βαθιά, θα εμβαθύνουν τα πράγματα. Δεν είναι κακό. Καλό είναι. Καλό είναι αυτό γιατί θα δουν τον εσωτερικό τους κόσμο. Να. Τώρα και τέλος θα τελειώσουμε με τα γλυκά ψαράκια του Συχθείς, τους οποίους παίρνει καινούργιες γνωριμίες, καινούργιες φιλικές σχέσεις, έτσι μπαίνουν σε καινούργια πράγματα να κάνουν. Με καινούργια πρόσωπα, όπως είπα και τα λοιπά, αρκεί να συγκρατήσουν λίγο τα νεύρα τους. Και για να μην υπάρχουν συγκρούσεις και εντάσεις, αγαπημένη Ολυμπία. Λοιπόν, αυτά είναι όσον αφορά για το Δία, τι παίρνει σε κάθε ζώδια πολύ επιγραμματικά. Για να πάμε ένα διαλυματάκι. Και συνεχίζουμε. Το έβαλα να παίζει.
επανερχόμαστε για να ακούσουμε τις άλλες όψεις που μας υποσχέθηκες. Έχουμε πράγματα. Παλπίζω να ακούσω καλά πράγματα. Εγώ γιαγιά θα γίνω, θα μου πεις μετά. Να μην βιάζεσαι. Έλα, δεν σκέφτομαι για τους άλλους. Είναι νωρίς ακόμα. Ναι. Και είναι και μικρός. Ναι. Λοιπόν, να συνεχίσουμε λιγάκι, γιατί πέρα από το Δία που έχει μπει στον εγώ καιρό, υπάρχουν βεβαίως, όπως είπες, και κάποιες άλλες σημαντικές όψεις. Λοιπόν, έχουμε την είσοδο του Ερμή στον εγώ καιρό, που έχει ήδη πραγματοποιηθεί από 29 12 και θα παραμείνει μέχρι και τις 16 πρώτου, σε λίγο δηλαδή. Ο Ερμής είναι ένας πλανήτης, είναι ο πλανήτης, απλά για να καταλάβει λιγάκι και ο κόσμος, είναι ο πλανήτης της νόησης και της επικοινωνίας. Τώρα, στον εγώ καιρό, που είναι αυτή τη στιγμή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι γινόμαστε λίγο πιο υπεύθυνοι και πιο σοβαροί στις αποφάσεις μας. Η διέλευση αυτή βεβαίως ενεργοποιεί τον παρορμητικό σταυρό, δηλαδή τι εννοώ, κρυούς, ζυγούς και καρκίνους, τους ενεργοποιεί σε τι, να πάρουν κάποιες αποφάσεις. Ταυτόχρονα δίνει ευκαιρία σε Ταύρους και Παρθένους και βεβαίως και μια ευκολία στη σκέψη όσον αφορά τους Σκορπιούς και τους Ιχθύς. Να, ωραία. Έτσι. Άλλος ένας σημαντικός πλανήτης, ο οποίος έχουμε και εδώ μια διέλευση, είναι που έχει ξεκινήσει από τις 3 πρώτου, είναι ο Άρης, που έχει μπει στον τοξότη. Ο Άρης είναι ο πλανήτης της δράσης, της ενέργειας, έτσι, και βεβαίως και της Λίμιντο. Δηλαδή θα είμαστε άταχτοι. Στα ζώδια που επηρεάζει περισσότερο. Σε όλους κάτι μας παίρνει, αλλά στα ζώδια που ενεργοποιεί θα είναι περισσότερο αυτό, ισχύει περισσότερο. Θα παραμείνει μέχρι τις 16 Δευτέρου ο Άρης στον Τοξότη. Οπότε σε αυτό το διάστημα τι κάνουμε? Επεκτείνουμε λιγάκι τις γνώσεις μας, επεκτείνουμε σε καινούργιες εμπειρίες, πιθανότατα και πολλά ταξίδια. Γιατί χαρακτηρίζεται από αυτό. Και βεβαίως παίρνουμε και πιο εύκολα ρίσκα με τον Άρη στον Τοξότη. Τώρα, αυτή η διέλευση ενεργοποιεί το μεταβλητό σταυρό, δηλαδή τοξότες, διδύμους, παρθένους και ηχθείς. Δίνει ευκαιρίες σε διδύμους και ζυγούς και βεβαίως όρεξη για δράση και ζωντάνια, κρυούς και λέοντες. Και όσους έχουν προσωπικούς πλανήτες σε αυτό. Τι εννοώ προσωπικούς πλανήτες? Τον Ερμή, Αφροδίτη, έτσι, Σελήνη και Άρη. Που βεβαίως και ο Άρης είναι αυτή τη στιγμή στο τοξότη. Τώρα, συνεχίζουμε. Ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός, στο οποίο πιστεύω ότι και ο περισσότερος κόσμος με αυτή την όψη το ένιωθε λιγάκι έτσι πιο βαριά, υπήρχε έτσι ένα βαρύ κλίμα θα έλεγα, είναι η λεγόμενη Πανσέληνος που έγινε στις 10 πρώτου, στον άξονα καρκίνος εγώκερος. Και βεβαίως αυτή η όψη, αυτή η σεληνιακή έκλειψη, γιατί μιλάμε για έκλειψη, συνέπεφτε με την σύνοδο Κρόνου Πλούτονα, οι οποίοι είναι δύο βαροί πλανήτες και σημαντικοί βαροί πλανήτες που επιφέρουν πολλά πράγματα. Τα οποία θα τα δούμε, επιφέρουν και σημαντικά γεγονότα, τα οποία θα τα δούμε να εξελίσσονται. Είδαμε παρέτηση του Πρωθυπουργού της Ρωσίας, είδαμε πολλά και διάφορα. Και θα γίνουν και πολλά διάφορα, απλά τώρα αυτά δεν είναι τις παρούσες να τα αναλύσουμε. Βεβαίως να πω ότι αυτή η όψη επηρεάζει αρνητικά τον παρορμητικό σταυρό και θα επαναλάβω πάλι κρυούς, ζυγούς, καρκίνους και εγώκερους που έχουν γεννηθεί στο τέλος του Δευτέρου και αρχές του Τρίτου δεκαημέρου, έτσι. Τώρα, τι εννοώ εδώ, συνδυματοδοτεί το τέλος καταστάσεων. Θα κλείσουν κύκλοι, δηλαδή τι πράγματα που τους ενοχλούσανε, τώρα έχει έρθει η στιγμή να τα τελειώσουν. Να πω ότι ο Πλούτονας είναι ένας πλανήτης πάρα πολύ δυνατός, που έχει ως συνέπεια τις αλλαγές, τις ριζικές αλλαγές, σαρωτικές και μη αναστρέψιμες. Γι' αυτό είπε ότι θα κλείσουν κύκλοι, δηλαδή όμως αυτό μπορεί να κλείσει με κάποιο επώδυνο τρόπο. Όπως ο θάνατος του μπαμπά μου. Ένας θάνατος, ένας χωρισμός. Μπορεί να είναι, ένας χωρισμός, μπορεί να είναι ότι κάποιος κάνει τη δουλειά του. Όλα αυτά όμως θα γίνουν με αποτέλεσμα να τους αποφέρει κάτι άλλο. Γι' αυτό λέω κλείνουν κύκλοι. Ναι, μπορεί να είναι λιγάκι επώδυνο, αλλά στην πορεία
θα δουν ότι αυτό έχει γίνει για κάποιο λόγο, mm-hmm. που θα είναι πιο καλύτερο. Και κάτι πάρα πολύ ωραίο, η Αφροδιτούλα, η Αφροδίτη, που είναι ο πλανήτης της ομορφιάς, της καλαισθησίας, της διασκέδασης και της απόλαυσης, έχει περάσει από 13 του μήνα στους ηχθείς. Άρα η ηχθείς είναι πιο... Άρα η ηχθείς είναι πιο ερωτική. Κατάλαβα. Θα παραμείνει μέχρι τις 7 Δευτέρου. Και αυτό βεβαίως να πω ότι η Αφροδίτη στους ηχθείς είναι σε πάρα πολύ καλή θέση. Θεωρείται ότι είναι στην έξαρση αστρολογικά. Έτσι το όνομα το λέμε εμείς. Δηλαδή η αγάπη θα γίνει πιο ονειρική. Το μόνο ότι πρέπει να προσέχουμε, επειδή λιγάκι παρασυρώμαστε τις φαντασιώσεις μας και γενικώς έχει τις τόπους. Δεν νομίζω ότι πατάμε στη γη. Απλά αυτό το πρέπει να λίγο να το προσέξουμε. Τώρα, και εξίσου βεβαίως να πω ότι γινόμαστε και πολύ πιο συμπονητικοί, πιο ευαίσθητοι με τον πόνο των άλλων. Είναι αυτό, αλλά χαρακτηρίζει τους ηχθείς αυτό. Από εκεί και πέρα τώρα αυτή η διέλευση ευνοεί τα ζώδια του νερού, σκορπιούς, καρκίνους και ηχθείς. Και βεβαίως δίνει πολύ εύνοια, έτσι, ευκολία στο φλερτ, θα έλεγα, για Ταύρους, εγώ και ο Παρθένος. Ευνοεί και αυτούς. Και βεβαίως όσους έχουν και προσωπικό πλανήτη, προσωπικούς πλανήτες, όπως είπα, Σελήνη, Ερμή, Αφροδίτη και Άρη. Αυτή η όψη, θα πούμε λιγάκι τα δεκαήμερα πώς θα επηρεάζει, έτσι από 13 του μηνός δηλαδή μέχρι 21 πρώτου επηρεάζει το πρώτο δεκαήμερο, από 21 ως 30 πρώτου είναι το δεύτερο δεκαήμερο και από 30 ως το δεύτερο δεκαήμερο, ναι, και από 37 Δευτέρου που τελειώνει εκεί αυτή η όψη, είναι το τρίτο δεκαήμερο. Mm-hmm. Έτσι. Αυτά όσον αφορά είναι τα καλά, τα ευχάριστα, τα ωραία. Λοιπόν, τώρα, ο Ερμής, ο πλανήτης που προανέφερα, δηλαδή της νόησης και της επικοινωνίας, σε λίγο, συγκεκριμένα αύριο, περνάει στο ζώδιο του υδροχώου. Ένα ευφυές ζώδιο, οπότε εδώ αλλάζει λιγάκι το σκηνικό. Mm-hmm. Τι εννοώ τώρα, έτσι, δηλαδή θα παραμείνει μέχρι τις 3 Δευτέρου και η διέλευση αυτή ενεργοποιεί, δηλαδή η σκέψη μας γίνεται είμαστε πιο καλοί και πιο φιλικοί στην επικοινωνία μας, προβάλλουμε καινοτόμες ιδέες, βεβαίως, έτσι, πρωτότυπες και καινοτόμες, και αμή τι άλλο γίνεται και αποδεκτό και από τους σχάλους αυτό. Mm. Έτσι, γίνεται πιο εύκολο. Τώρα, αυτό ενεργοποιεί το σταθερό σταυρό, Ταύρους, Σκορπιούς, Λέοντες και Υδροχώους. Τους καλεί να πάρουν και να υλοποιήσουν πράγματα, θα έλεγα. Ξαφνικές ιδέες τίνει σε δίδυμους και ζυγούς και ευκολίες σε κρυούς και τοξότες. Mm-hmm. Και επίσης επηρεάζει και όσους έχουν προσωπικούς πλανήτες, όπως προανέφερα, Ερμή, Αφροδίτη, Σελήνη και Άρη. Τώρα, από 16 του μηνός, δηλαδή από αύριο, μέχρι και τις 22 πρώτου επηρεάζει το πρώτο δεκαήμερο, από 22 ως 28 πρώτου θα επηρεάζει το δεύτερο δεκαήμερο και από 28 μέχρι 3 που θα παραμείνει, θα είναι ενεργή αυτή η όψη, το τρίτο δεκαήμερο. Αυτά και με τον Ερμή. Τώρα, βεβαίως μετά, ο ήλιος περνάει στον υδροχό στις 20 του μήνα. Μας κάνει δηλαδή να επαναστατούμε, να ζητούμε την αλήθεια, να κάνουμε καινούργια πράγματα. Αυτό είναι ο υδροχός. Και αυτό επιτείνεται με τη νέα σελήνη στον υδροχό στις 24 πρώτου, που εδώ η νέα σελήνη σημαίνει πάντα καινούργια ξεκινήματα. Α, ωραία. Δηλαδή μια δίαιτα με αυτή πρέπει να ξεκινήσει 24 του μήνα, έτσι δεν είναι? Δίαιτα δεν είναι. Όχι. Α, πότε είναι η δίαιτα? Η δίαιτα είναι με τον χρόνο. Γι' αυτό δεν μου βγαίνουν οι δίαιτες, γιατί τις ξεκινάω με τη νέα σελήνη. Βέβαια, γιατί ο χρόνος είναι ο πλανήτης της. Και αντί να δυνατίζω, παχαίνω. Για πες, πότε είναι ο χρόνος? Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Απλά τώρα θα είμαστε λιγάκι πιο με τον ήλιο στον υδροχό. Βεβαίως να πω ότι εδώ ευνοούνται τα ζώδια του αέρα. Έτσι, υδροχό, ζυγή και δίδυμη ευνοούνται. Θα είμαστε λιγάκι πιο ανεξάρτητοι στην επικοινωνία μας και γενικά σε όλα. Γιατί αυτό χαρακτηρίζει τον υδροχό και βεβαίως θα μας δοθεί και η ευκαιρία για τη μεσολαβική νέα σελήνη να κάνουμε καινούργια πράγματα. Να βγούμε δηλαδή από τα μονότονα πράγματα. Θα μας δοθούν ευκαιρίες για άλλα καινούργια.
Ωραία. Καλή ένα ώρα όπως εμείς. Μπράβο, ναι. Κάνουμε καινούργια πράγματα. Κάνουμε καινούργια πράγματα. Να πω ότι πέρα από τα ζώδια του αέρα που ευνοεί, δηλαδή διδύμους υγμούς, ευνοεί και τους κρυούς, τοξότες και λέοντες. Ωραία. Έτσι. Αυτά έχει να κάνει με το... Μια γενική που μας είπες ναι, τώρα, έτσι, για να μπούμε στην... Να μπούμε μέσα σου, μάλλον όχι, να μπούμε μέσα... Να καταλάβετε περίπου, γιατί, κοιτάτε, εντάξει, άμα κάτσουμε να κάνουμε μια ανάλυση, έτσι, είναι πάρα πολλά πράγματα. Απλά εγώ θέλω να αναφέρω επιγραμματικά κάποια πράγματα για να ξέρει ο καθένας πώς μπορεί να κινηθεί μέσα στο μήνα. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή ποια ζώδια επηρεάζονται, με τις όψεις, έτσι, να... Γι' αυτό είπα ότι οι πλανήτες πάντα μιλάνε. Μας λένε πραγματάκια και μας βοηθούν έτσι περίπου πώς να κινηθούμε. Αυτό έχει να κάνει με το αστρολογικό κομμάτι. Θα ήθελα όμως να κάνω και μία αριθμολογική προσέγγιση πάνω σε αυτό, να πω. Θα ήθελα να... Ναι, και αυτό θέλω να σου πω. Εν τω μεταξύ, ήθελα να σε ρωτήσω πριν πάμε σε αυτό την αριθμολογία. Ξέρω ότι μέσα από... Δηλαδή, δεν σε ρώτησα τώρα, πότε να ξεκινήσω δίαιτα, πότε μπορώ να κάνω μία εξέταση. Ξέρω ότι μέσα από τα άστρα μπορούμε να δούμε και την ιατρική, δηλαδή και την θεραπεία μου. Πολλά και, την, και σε αυτά κάποια στιγμή θα μας δώσεις λίγο φως, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, γιατί και εγώ τα μαθαίνω αυτά τώρα. Πολλά μπορείς να δεις, αλλά θα πω και κάτι. Όλα εξαρτάται ότι εμείς αυτά που λέμε είναι μια γενικότητα. Όλα εξαρτάται από το προσωπικό χάρτη του καθενός. Γιατί ο καθένας επηρεάζεται διαφορετικά. Έτσι. Και δεν στεκόμαστε μόνο σε αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Εσύ μπορεί να είσαι, ας πούμε, ηχθής, όπως μου έχουμε πει, αλλά μπορεί ο οροσκόπος σου και κάποιοι προσωπικοί πλανήτες να επιφέρουν και άλλα πράγματα ή να δέχεσαι κάποιες άλλες επιρροές. Γι' αυτό λέω, εδώ είναι μια γενικότητα που μας δείχνει κάποια πράγματα πώς θα κινηθούμε στο μήνα μας. Και αν θέλει κάποιο κάτι πιο συγκεκριμένο, πρέπει να. Μα εννοείται ότι πάει βάσει το προσωπικό χάρτη του καθενός μετά από εκεί και πέρα. Εγώ νομίζω ότι θα σε ακολουθούμε από πίσω, θα κρεμόμαστε από το στόμα σου για να μας πεις. Βέβαια, σιγά-σιγά αργότερα. Μπράβο, θα δώσουμε και τα τηλέφωνα της Εφης, ώστε να μπορεί να σας βγάζει τον προσωπικό σας χάρτη και να σας συμβουλεύει προσωπικά. Ακόμα όχι, αργότερα όμως, κάτσε να γνωριστούμε καλύτερα, να σιγά-σιγά. Δεν βιαζόμαστε, άλλωστε από τις 24 και μετά λέει τα ξεκινήματα. Άρα σιγά-σιγά. Νέα σελίδα, να γίνουν τα καινούργια ξεκινήματα. Εντάξει, είπαμε ότι ευνοούνται περισσότερα τα ζώδια του αέρα. Ο χρόνος που λες τώρα για τη δίαιτα, δηλαδή εγώ πότε θα περιμένω να ξεκινήσω διατροφή για να πετύχει? Πρέπει να δω το χάρτη σου για να σου πω. Α, είναι αυτό. Δεν είναι όπως η σελήνη που λέει τώρα ξεκινάει η νέα σελήνη, τώρα ξεκινάει ο νέος ήλιος κάθε μήνα. Υπάρχουν κάποια πράγματα που χαρακτηρίζονται, αλλά τώρα συνήθως για να μπει σε μια δίαιτα και να πετύχει αυτή η δίαιτα. Αν ο χρόνος είναι θα πρέπει να είναι. Δεν έχω αυτόν τον άνθρωπο εκεί πέρα. Δεν έχω αυτόν τον πλάνη. Αν ο χρόνος είναι η θέληση. Όχι. Ο χρόνος είναι ένας πλανήτης, θα έλεγα. Για να το χαρακτηρίσω, είναι ο καλός, ο θείος, ένας μεγάλος ηλικία άνθρωπος, το οποίο σου δίνει, σε δοκιμάζει σε πολλά πράγματα, σου δίνει κάποιες ευκαιρίες, τις οποίες εάν δεν τις στηρίσεις ή αν δεν είσαι καλό παιδί, να το πω έτσι, ή θα σε ανταλείψει ή θα σου πάρει πράγματα ή θα σε βάλει σε εκ νέου περισσότερες δυσκολίες. Αυτό είναι και πολύ καλός θείος, μας θέλει πολύ. Ναι, δεν χαρακτηρίζεται καλός θείος, δεν χαρακτηρίζεται όπως ο Δίας που το είπα σαν τον Άγιο Βασίλη, που δίνει δώρα. Δεν είναι κακός, ίσα ίσα που ο Κρόνος σε βάζει σε μια εγκύκωση. Είναι ένας δάσκαλος, ας πούμε, σαν δάσκαλος. Σωστά το λες, αυτό τη λέξη είναι δάσκαλος ο Κρόνος, γιατί μέσα από αυτά τα παθήματα μαθαίνεις. Ναι. Έτσι, μαθαίνεις πράγματα τα οποία βελτιώνεσαι, γι' αυτό και υπάρχει και όπως λέμε, ας πούμε, ότι περίπου στα 30 μας χρόνια γίνεται η επιστροφή του Κρόνου. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι σε όλη τη διάρκεια μέχρι τα 30 μπαίνεις σε μια διαδικασία να κάνεις πράγματα. Υπάρχουν κάποιες δοκιμασίες στη ζωή σου. Εκεί λοιπόν, σε αυτό έρχεται μετά ο Κρόνος και σου λέει, εγώ σε οδήγησα εκεί, σε όθησα εκεί, τα έκανες αυτά, ωραία, θα ανταμυφθείς. Δεν τα έκανες, πάμε ξανά πάλι. Mm-hmm.
Σε βάζει δηλαδή σε κάποιες δοκιμασίες. Κατάλαβα. Έτσι. Αυτό. Για πάμε να μας πεις έτσι και λίγο μετά με τους αριθμούς. Εντάξει, εγώ θέλω να κάνω μια προσέγγιση αριθμολογική, όπως είπα, με την έννοια τι, ότι ο αριθμός που αντιστοιχεί στο μήνα Ιανουάριο, να βάλω λίγο τα γυαλιά μου, είναι το 5. Το λέω απλά για να δούμε λιγάκι πώς δένει το ένα κομμάτι με το άλλο, έτσι. Γιατί στην ουσία η αριθμολογία είναι το ξαδερφάκι της αστρολογίας. Έτσι, ναι. Λοιπόν, το 5 έχει να κάνει, είναι ένας αριθμός που συμβολίζει τα ταξίδια, τι εννοώ ταξίδια, πραγματικά και πνευματικά, έτσι. Είναι ο αριθμός που σε βάζει σε μια περιπέτεια, σε μια διαρκή κίνηση, σε δράση και βεβαίως συμβολίζει και τις ριζικές αλλαγές, αυτό που έλεγα για τον Πλούτονα. Άρα λοιπόν, εδώ, τι εννοώ, γι' αυτό λέω λίγο την ταύτιση, από τώρα και μετά ξεκινάει ο καιρός που μπαίνουμε σε δράση, περιπέτεια και αλλαγές. Γιατί τα επόμενα, δηλαδή, θα πω έτσι λίγο συνοπτικά ότι το 20 θα φέρει και καλά και κακά. Το σίγουρο είναι ότι είναι ένας χρόνος επί των αλλαγών. Ναι, γιατί και η όψη χρόνου Πλούτονα σημαίνει ότι θα υπάρχει μια έμφαση, θα δοθεί μια έμφαση όσον αφορά πράγματα επαγγελματικά και όσον αφορά τα συμπαντικά, έχει να κάνει με θέματα εξουσιών, γι' αυτό θα υπάρχουν και κάποιες καταλύσεις κτλ. Θα τα δούμε όμως αυτά, αλλά θεωρώ ότι μέσα σε αυτόν τον χρόνο θα γίνουν πολλά πράγματα σημαντικά. Εγώ βλέπω ότι και πλανητικές αλλαγές έχουν αρχίσει και γίνονται. Άμα πάρουμε με τη στην Αυστραλία που έχει καεί ένας πολύ μεγάλος πνεύμονας. Αυτό είναι μια συνέπεια της έκλειψης που έγινε, διότι η έκλειψη, αυτό που προανέφερα, δηλαδή στις 10 του Γενάρη, με την επιρροή που συνέπεφτε με τον χρόνο Πλούτονα, ήταν συντεταγμένες. Οπότε η Αυστραλία ήταν μέσα, δηλαδή ακουμπούσαν η έκλειψη. Και γι' αυτό και έγινε όλο αυτό. Ξέρεις, το και εγώ το ημέρες τώρα, και δηλαδή είναι φοβερό αυτό. Και βλέπω και αλλαγές και στο πολιτικό πεδίο, βλέπω και γενικά αλλαγές δηλαδή ότι θα γίνουν. Και νομίζω ότι και προσωπικά. Δεν μπορώ να. Δεν έχω άποψη εμπεριστατωμένη για την πολιτική, να το πω σαν πολιτική αστρολογία, αλλά ναι, σίγουρα θα υπάρχουν κάποιες αλλαγές. Mm-hmm. Από αυτά τουλάχιστον που ακούω. Από αυτά, ναι, από αυτά που ακούω. Γιατί και έτσι όπως μας τα έπες, έτσι. Αλλαγές, βεβαίως. Γιατί ο χρόνος Πλούτωνας έχει να κάνει με τα θέματα εξουσίας. Γι' αυτό το είπα. Mm-hmm. Οπότε θα δούμε και σε αυτό το κομμάτι. Ορίστε. Απλά δεν έχω μια ειδικότητα πάνω σε αυτό για να πω περισσότερα πράγματα. Ναι, απλά εγώ θέλω να αναφέρω κάποια έτσι όσον αφορά για να ξέρουμε πώς θα κινηθούμε στον κάθε μήνα. Αυτό. Ωραία. Άρα θα σε έχουμε κάθε μήνα μαζί μας. Άρα θα είμαστε κάθε μήνα μαζί, να λέμε. Να μας ενημερώνεις έτσι μια γενική για όλα τα ζώδια και να μας λες έτσι 5 πραγματάκια τι μας περιμένει. Άρα θα σε χαρούμε, θα σε εκμεταλλευτούμε όσο μπορούμε περισσότερο. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα μας πεις και για την αριθμολογία για όλους τους αριθμούς, έτσι. Σιγά σιγά. Πώς βρίσκουμε τον αριθμό μας, θα το κάνουμε παρέα. Ναι. Θα το κάνουμε κάποια στιγμή εδώ παρέα, να δει και ο κόσμος πώς βρίσκουμε τον προσωπικό μας αριθμό. Μα βεβαίως και μέσω της αριθμολογίας γίνονται προβλέψεις και μπορείς να ενημερώσεις και να ξέρεις πώς θα κινηθείς. Έχει να μας πει πάρα πολλά πράγματα. Επίσης. Ναι, είναι, μα λένε ότι τα πάντα στη ζωή είναι αριθμοί. Ναι. Και βασίζονται δηλαδή για την αριθμολογία, έχω ακούσει πολύ πιο έτσι. Για μένα, είναι εξίσου σημαντικά και τα δύο. Υπάρχουν, ο κάθε αριθμός έχει τη δική του ενέργεια, έτσι, τη δική του δόνηση που μεταφέρεται, το οποίο επίσης μπορείς να δεις πολλά σημαντικά πράγματα. Θα τα πούμε. Ωραία. Λοιπόν, είδες πόσο ωραία κυλάει η ώρα. Η ώρα είναι και 40. Έχουμε τελειώσει νωρίς. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Δηλαδή, σε 10 λεπτάκια κλείνουμε, γιατί κάναμε μια ωρίτσα εκπομπή. Θέλω να με συγχωρέσετε, γιατί ξέρετε, πάντα ερχόμουν αγχωμένη και αυτά και να προλάβω και το ένα και το άλλο. Τώρα είμαι και λυπημένη. Μαζί άλλωστε από το 2014, ψέματα. Από πότε κάνω εκπομπή. Το 2013, 2014. Παιδιά, ξέχασα. Λοιπόν, νομίζω από το 2013 έχω ξεκινήσει, δεν θυμάμαι. Το 2012 είχα έρθει καλεσμένη του Κωνσταντινίδη, νομίζω 13, Σεπτέμβρη του 2013. Για 2014 ξεκίνησα.
Νομίζω ότι θα έχεις να κάνεις και άλλα πράγματα, εφόσον σε ευνοείσαι πάρα πολύ. Το είπαμε αυτό. Άρα μας επιφυλάσσει. Άρα νομίζω ότι θα ξεκάνουμε και άλλα ξεκινήματα εδώ και άλλες στήλες θα βάλουμε και έτσι θα κάνουμε πιο ωραία πράγματα. Αλλά θέλω να σου πω ότι εδώ έχω περάσει, δηλαδή, και έχω κάποιους σταθερούς ακροατές, να το πω, γιατί μπερδεύουμε τώρα το πόλο μαζί, που με έχουν μάθει μέσα από αυτό και έχουμε γίνει φίλοι μέσα από αυτό. Σε και ξέρουν, ναι, γιατί έχουμε περάσει όλες τις φάσεις, παράπονα, έτσι, εκλογές, ξανά εκλογές, ξανά έτσι, στεναχώριες μου, τα νεύρα μου, να έχω έρθει εδώ πέρα, ξέρω εγώ, και να εκτονώσω όλα μου τα νεύρα από τη δουλειά, να μου κάνουν bullying στη δουλειά και να έρθω κι εγώ να κάνω ανοιχτό bullying πια. Δηλαδή, έτυχε και ήμουν σε μια δουλειά και με βάζει η διευθύντρια μέσα σε ένα αυτό να μου πει, δηλαδή μου κάνει έναν εκβιασμό με λίγα λόγια. Με το που μου έγινε αυτός ο εκβιασμός ήρθα εγώ εδώ και το κατέθεσα ανοιχτά. Θέλω να σου πω ότι έχουμε περάσει πάρα πολλές καταστάσεις εδώ. Είσαι ανοιχτός, ναι. Έχω εμπιστοσύνη στα καινούργια καλά θετικά. Εντάξει, και παρηγοριέμαι στο ότι έφυγε και ο μπαμπάκα μου, ήταν και πολύ τώρα απότομο. Ναι, αλλά είπαμε ότι κάθε πράγμα... Ο μπαμπάς ήταν Παρθένος, του Σεπτεμβρίου. Παρθένος. Εντάξει, τώρα η απώλεια είναι άλλο κομμάτι, αλλά μπας περιπτώσει είπαμε ότι ό,τι γίνεται, γίνεται για κάποιο λόγο. Ναι, γίνεται ίσως για να κάνω, επειδή θεωρούσα και θυμάμαι μάλλον και του λέγω «Ουχ, με κρατάς εδώ, με εγκλωβίζεις, δεν μπορώ να πάρω τα μάτια μου να φύγω, αυτή τάση φυγής, ξέρεις». Τώρα εσύ μπορώ να... είναι του ηχθείς. Όλοι οι ηχθείς έχουν μια τάση φυγής. Λοιπόν, αυτή τάση φυγής λοιπόν τώρα θα μπορεί να εκδηλωθεί. Ορίστε. Έτσι δεν είναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω την Παναθηναϊκή που πήγα την προηγούμενη εβδομάδα στην κοπή πίτας που κάναμε, να πούμε ότι η Παναθηναϊκή έχει τον ετήσιο χορό της. Η Παναθηναϊκή είναι η Παγκόσμια Οργάνωση Γυναικών. Ωραία. Οι γυναίκες κάνουν πολλά πράγματα ενωμένες. Να το πούμε αυτό. Κάνουν πολλά έργα, κάνουν φιλανθρωπικά, κάνουν πάρα πολύ ωραία πράγματα. Είμαι τυχερή που μπήκα σε αυτή την ομοσπονδία. 14 Φεβρουαρίου λοιπόν, ημέρα των ερωτευμένων, εμείς θα πούμε σ' αγαπώ στις γεύσεις του Διογέννη, ημέρα Παρασκευή, είστε καλεσμένοι μας. Είναι 20 ευρώ η πρόσκληση, αλλά είναι με όλα πληρωμένα, το φαγητό μας, το ποτό μας, το περιόριστο. Ωραία. Και όλα αυτά. Να σας προσκαλέσουμε και όποιος θέλει τηλεφωνεί στο 697-8591-110 για τις προσκλήσεις. Να πω ότι 2 Φεβρουαρίου ο Σύλλογος της Νέας Σμύρνης, ο Σύλλογος μας εδώ, ο Σύλλογος Κρητών Νέας Σμύρνης, κάνει τον ετήσιο του χορό, όπως πάντα, με σημεράκι στον Ομαλό, 2 Φεβρουαρίου, σας περιμένουμε. Νομίζω ότι αυτό το Σάββατο κόβει η Μαύρη Θάλασσα, η Πόντι, την πίτα τους σε κάποιο δημοτικό εδώ στη Νέα Σμύρνη, κακώς που δεν έχω ανοιχτά να το διαβάσω. Θέλω να με συγχωρέσουν οι πόντι. Θυμάμαι κάτι άλλο τώρα να σας πω. Δεν θυμάμαι κάτι άλλο έτσι τώρα στα πεταχτά να σας πω. Θέλω να σας ευχαριστήσω και να καλοδεχτούμε τη νέα μας χρονιά. Εννοείται να την καλοδεχτούμε. Εγώ νομίζω να κοιτάω τα μάτια της. Δεν μπορώ να σας κάνω. Κύριε, περιμένει, κάντε τα κουμάντα σας, γιατί θέλω να κάνω κοντινά πλάνα. Δεν ξέρω τι θα κάνετε. Θέλω να μου βρεις ένα πόδι που να έρχεται η κάμερα κοντά να ζουμάρω το πρόσωπο. Είναι πολλές φορές που μου έρχονται άτομα που έχουν φοβερά εκφραστικά μάτια. Και εσύ έχεις πολύ ωραία μάτια. Παιδιά, είναι μαγεύεσαι. Δηλαδή, εγώ κάθομαι τη μιλάει και την κοίταγα έτσι. Γι' αυτό είχα βγάλει την κάμερα και την κοιτάω έτσι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας, να πούμε για τη δεύτερη Τετάρτη του Φεβρουαρίου. Πρώτα Θεός, να έχουμε την υγειά μας, να είμαστε καλά. Να πούμε τα δρόμενα του Φεβρουαρίου, που είναι καλά. Αγαπημένοι μου φίλοι, σας κλείνω μία ωρίτσα νωρίτερα. Υπόσχομαι αυτό την επόμενη εβδομάδα να σας το ξεπληρώσω, δηλαδή να το τραβήξω πάνω από 2 ώρες. Μαζί μου θα είναι η γοητευτική Κατερίνα Μοφόρη, οικαστικός, που έχει και την ομάδα της, τέλος πάντων, με τους εικαστικούς. Είναι πληθωρική, είναι θετική, έχει πολλά να μας πει απεριόριστα.
Και θα την περιμένουμε την επόμενη Τετάρτη με τον καλεσμένο που δεν μου έχει πει ακόμα ποιος, γιατί πάντα με θέλει να με έχει να με κρατάει σε αγωνία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ και από μένα. Να είστε καλά. Φιλάκια. Ευχαριστώ. Κάτσε να κλείσουμε. Εντάξει. Μια χαρά πήγε. Καλά. Τώρα δεν ξέρω τι είπαν, είπα κατά τι είπαν.